τα καλώς χήμαινα της καθημερινότητάς μας με το Μη και με το Σίγμα. Κάθε τρίτη βράδυ, 9 με 11, στο Greek FM 100,3. Με το Μανώλη Κρητικόπουλο και τη Σοφία Κακουλαντονάκη χαμογελάμε ξανά. Κι αν κάτι πάει στραβά, χαμογελάμε στραβά. Με το Μη και με το Σίγμα. Συντονιστείτε. Σοδαρτό καράβι θαλασσοδαρτό. Καράβι θαλασσοδαρτό στις ξέρες σου ζαμάνια. Ωχ αγάπη μου, στις ξέρες σου ζαμάνια. Βρίσκω μελές και χάθηκαν. Βρίσκω μελές και χάθηκαν. Μελές και χαθήκαν τα πάνε μαλιμάνια. Ωχ παραπονώ τα πάνε μαλιμάνια. Φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες του Creed FM, του Μανώλη και της Σοφίας, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ραντεβού των 9 με το Μη και με το Σίγμα, δηλαδή με το Μανώλη Κρητικόπουλο και τη Σοφία Κακουλαντονάκη και την καινούργια εκπομπή που σήμερα 23 Ιουνίου βγαίνει στον αέρα. Μα, τα μάτια σου της θάλασσας. Είμαι η Έρικα Τσαγκαράκη και δεν είμαι στην πένα της ψυχής. Πήρα την πρωτοβουλία να ξεκινήσω εγώ αυτή την εκπομπή γιατί ήθελα να πω δημόσια ένα ευχαριστώ και στα δύο αυτά υπέροχα πλάσματα που έχω την τύχη να συναναστρέφομαι και να τους έχω στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα δώσω τον λόγο στο Μανώλη και στη Σοφία αμέσως μόλις τους πω με το δικό μου τρόπο αυτά που θέλω να τους πω. Και θα αρχίσω από το Μανώλη. Λοιπόν, Κρητικόπουλε. Μανώλη, Κρητικόπουλε, θέλω να ξέρεις ότι στο πρόσωπό μου δεν θα δεις ποτέ μάσκα προδότη. Θα είμαι πάντα δίπλα σου, θα σε υποστηρίζω και ό,τι για μένα έκανες πάντα θα αναγνωρίζω. Το έχω πει πολλές φορές και θα το πω άλλη μία, πως για την πένα της ψυχής μονάχα εσύ είσαι αιτία. Καλή αρχή να έχεις. Καλησπέρα και από μένα, Ανωνά, της εκπομπής. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε στη Σοφία. Σοφία Κακουλαντονάκη. Σοφία, χαίρομαι πολύ που μπήκε στη ζωή μου. Και από συνεργάτης μου, φίλη είσαι πια καλή μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι στο πλευρό μου και που στηρίζεις έμπρακτα το κάθε τι δικό μου. Σου εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία και να έχεις πάντα στη ζωή αγάπη και ευτυχία. Μην κλάψεις τώρα γιατί έχεις πρεμιέρα. Λοιπόν, καλή αρχή σας εύχομαι και στους δύο. Καλή αρχή σας εύχομαι. Πολλές ευχές σας δίνω και για τα καλορίζικα ρακί αβέρτα πίνω. Μα ήρθε η ώρα και η στιγμή να πάρουμε ένα δείγμα. Φίλοι και φίλες έρχεται το Μη, μα και το Σίγμα. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, καλησπέρα και από το Μανώλη τον Κρητικόπουλο και τη Σοφία την Κακουλαντονάκη που είναι δίπλα μας με μια ολοκένουργια εκπομπή, πρεμιέρα σήμερα. Με τι θέμα, Σοφάκη? Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, έχω πάθει ένα σοκ με αυτό που έκανε η Έρικα. Περίμενα κάτι άλλο, για το οποίο, γιατί δεν με άφησε να διαβάσω, είδα ότι κρατούσε κάτι, δεν με άφησε να δω τι ήταν. Και το οποίο είχα σκοπό να πω ότι μα μπερδευτήκαμε και είμαστε στην πρωινή εκπομπή της Έρικας. Λοιπόν,
Είμαστε εδώ. Από τώρα και πέρα θα είμαστε εδώ, ο Μανώλης και η Σοφία. Θα σας τα λέμε με το μη και με το σίγμα, κάθε τρίτη βράδυ, 9 με 11, εδώ στο Greek FM. Είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση, να σας χαμογελάσουμε και να μας χαμογελάσετε. Ξεχνάμε ότι έχει και ότι περνάει ο καθένας καθημερινά και χαμογελάμε μόνο. Και ό,τι μας στραβώνει, το αντιμετωπίζουμε έστω και με στραβό χαμόγελο. Αν θέλετε και δυνατό χαμόγελο. Αυτό το 2 ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά και περιμένουμε και εσάς και με τις ματινάδες σας, τα σχόλιά σας. Θα σχολιάζουμε, θα αφιερώνουμε, θα ακούμε τραγούδια. Θα σας δώσω και ένα θέμα για σήμερα. Η εκπομπή θα έχει κάποιο θέμα, όχι σε κάθε εκπομπή, σε κάποιες εκπομπές θα έχουμε ένα θέμα. Σήμερα θα σας το πω λίγο αργότερα τι θέμα θα είναι για σήμερα. Ακούμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε. Λοιπόν, με το μη και με το σίγμα, λοιπόν, με το Μανώλη Κρητικόπουλο και τη Σοφία Κακουλαντονάκη, χαμογελάμε ξανά. Στην πρεμιέρα, λοιπόν, της εκπομπής μας σήμερα είναι καλεσμένη η Έρικα Τζαγκαράκη. Και αυτό είναι παραπάνω γιατί είναι η νονά της εκπομπής μας. Η Έρικα μας βρήκε τον τίτλο της εκπομπής, με το μη και με το σίγμα. Η Έρικα έχει γράψει το κείμενο το οποίο έχουμε εκφωνήσει και παίζει το σποτάκι καθημερινά στο Greek FM. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας. Πόσο μεγάλη? Πολύ μεγάλη. Δεν θα πω άλλα γιατί θα συγκινηθώ πάλι και είπαμε σήμερα μόνο χαμόγελα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Μιχάλη τον Κουτάντο, το Greek FM και όλους τους συνεργάτες που έχουμε εδώ. Το Ζηδιανάκη, το Σπύρο τον Ντοράκη, το Φραγκίσκο, το Μανώλη τον Κρητικόπουλο, όλους που κάνουν εκπομπές εδώ. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810-233-111 και στα προφίλ μας στο Φουμπού, θα το πω έτσι για να είναι πιο χαρούμενο. Όπως και στο κινητό μας τηλέφωνο για τα γραπτά σας μηνύματα 6988-233-111. Να, ακριβώς. Τι θα ακούσουμε κάτι τώρα ή να σας πω κάτι άλλο? Θα πω το θέμα. Σήμερα έχουμε θέμα, δηλαδή αν σας ενδιαφέρει και αν θέλετε και αν να μας στείλετε κάποιες ματινάδες. Κάποιοι φίλοι ήδη μου έχουν στείλει 2-3 όσους πρόλαβα να ρωτήσω, οι οποίες θα περιέχουν τη λέξη χαμόγελο ή γέλιο. Δηλαδή σήμερα οι ματινάδες που θα μας στείλετε θα είναι μόνο με τη λέξη χαμόγελο ή γέλιο. Γιατί να μετράς την ηλικία σου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια. Να μετράς τη ζωή σου με τα χαμόγελα, όχι με τα δάκρυα, λέει ο Τζον Λένον. Ποιος το λέει? Τζον Λένον. Οϊδά. Πάμε να ακούσουμε και κανένα τραγούδι.
Και μια αλήτησα καρδιά για το ερικάκι μας που γελάει μόλις ακούει την κοντιλιά αυτή. Ο Παέ έλυσε πάλι τα σγούρα μαλλιά και πήρε κάτω. Μαλλιά και πήρε κάτω και σχέται και λυγίζεται το λιγερό κορμάτο. Όφου πολύ καιρό είχα να τη δω να μου χαμογελάσει. Να μου χαμογελάσει κι κοιτάτε απόψε κι η χαρά έχει τον κόσμο πιάσει. Ότι καημό και να βαστώ και βάσανο μεγάλο. Δεν έχω τόπο, δεν έχω τόπο τη χαρά μας εδώ να βάλω. Πακό κοριλακούδο πηγούνι τσεροδομαγουλάτι. Τσεροδομαγουλάτι για σένα βασιλό σπίτο έχτισα και παλάτι. Όπα για σένα βγαίνει αυγερινός, για σένα πέφτουν τ' άστρα. Για σένα πέφτουν τ' άστρα, βασίλισσα της ομορφιάς του ήλιου ξελογιάστρα. Εγώ κερά μου θα στο πω κι όπως κι αθές το κρίνε. Για μένα η αγάπη σου κουραστική δεν είναι. Πατσίτσι, βιολές τσι καλύτερες γυρίζω και διαλέγω. Γυρίζω και διαλέγω κι άμα δεν μου τσι δίνουν έτσι κόβω και μη σέβγω. Λοιπόν, τώρα πριν ξεκινήσω να διαβάζω με την Άδες, θα ήθελα να σας πω, εσείς ξέρετε το νι και το σίγμα από που έχει βγει? Όχι το μη και το σίγμα. Το μη και το σίγμα, εδώ είμαστε Μανώλη και η Σοφία. Το νι και το σίγμα. Εννοείς την έκφραση που λέμε ότι θα τα πούμε με το νι και με το σίγμα. Με το νι και με το σίγμα, μπράβο. Λοιπόν, παλιότερα, όταν τα παιδιά μάθαιναν τα υπεκοριστικά, ο δάσκαλος τους έλεγε ότι η αρχική τους κατάληξη ήταν σε ΙΟ και ότι στα μεσαιωνικά χρόνια ήταν σε ΙΟΝ και ΙΝ. Για να καταλήξει στο τέλος το απλό Ι, ΙΟΤΑ δηλαδή. Π.χ. παιδίων, παιδίν, παιδί. Επίσης, τους δίδασκε ότι ο τύπος των θηλυκών τριτόκλητων ήταν σε εις και κατέληξε να φύγει το τελικό εσ. Π.χ. πόλης, πόλη. Όταν στους τελευταίους αιώνες άρχισαν να γράφουν το χέρι, το πόδι χωρίς το νι και η πίστη, η πόλη χωρίς το εσ, οι τύποι που είχαν το νι και σίγμα θεωρούνταν οι πιο σωστοί και οι κομψότεροι. Γι' αυτό
όποιος μιλούσε με το νι και με το σίγμα, μιλούσε σωστά και τέλεια. Από αυτό λοιπόν βγήκε η φράση «του τα είπα με το νι και με το σίγμα». Οπότε αγαπητοί μου φίλοι, εμείς εδώ θα σας τα λέμε με το μη και με το σίγμα. Ξεχωρίσουμε, χίλιες θα αγαπηθούμε. Χίλιες θα αγαπηθούμε, μα εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Μα εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Σύνορα στην αγάπη μας, σύνορα στην αγάπη μας, να βανείς δεν αντέχω, να βανείς δεν αντέχω, αφείς με ελεύθερο να δεις πως να αγαπώ κατέχω, αφείς με ελεύθερο να δεις πως να αγαπώ κατέχω. Εμείς τι μου κύριε δηλαδή, δηλαδή τι θα κάνουμε όλη την ώρα, μπλα 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 μπλα. Παιδιά, ξέρετε τι μου είπε τώρα. Δεν ακούσαμε. Πάλι λέει θα μιλήσεις, δεν θα βάλεις μπούκα μέσα. Για τα κακά το λέω. Λοιπόν, καλησπέρα στην ΚΟ, στον κύριο Σκαρπαδιωτάκη. Μας λέει λοιπόν ο κύριος Γιώργος. Αφού δεν τα κατάφερα για να σε φέρω πίσω, γέλα μου, μα το γέλιο σου με φτάνει για να ζήσω. Ενώ ο Αντώνης ο Περάκης που πίναμε καφέ το μεσημέρι και έχει μια μπουρνελιά Σοφία. Ναι. Ξανέβηκα πάνω στην μπουρνελιά και κατέβασα μισή τσάντα το μπουρνέλες. Μου λέει την καλησπέρα του στέλνει βασικά και λέει... Ναι, θα διαβάσουμε, έχει στείλει, συγγνώμη μια παρένθεση. Έχω τις μαντινάδες όλων σας, θα τις πω σιγά σιγά έτσι. Μου λέει έπαε πάντως ο Αντώνης, μου λέει θες μπουρνέλες. Από τη Βορεινή λέει μπάντα άφηκες πολλές. Αντώνη, κι εγώ θέλω. Είναι δεν είναι κρίμα, για θα την κόψω την κλωστή. Είναι δεν είναι κρίμα. Μα δεν μου πεις τώρα, εμένα τι καλεσμένη με έχει εδώ πέρα, σε σκόν τα τηλέφωνα. Λοιπόν, αφού είμαι και καλεσμένη και δεν κάνω τίποτα, καλεσμένη τη κακιά ώρα είναι αυτή, έφερα κάποιου άλλου καλεσμένου να σα φέρω. Ναι, γελάτε λίγο live. Α, η παρέα μεγαλώνει, ε. Πω, πω, καλώ τα παιδιά. Καλώ τα παιδιά. Καλεσμένη. Α, τι ωραία. Έχω μία μαντινάδα του γιου εδώ, την έκλεψα από το Facebook του Άρη. Ωραία, θράσο, το λε έτσι. Βέβαια, ναι, την έκλεψα με το όνομά του. Έχουμε την Κωνσταντίνα εδώ. Καλώς την Κωνσταντίνα. Την Κωνσταντίνα μόνο έχουμε και την Εντάξει. Σαν να πεις πως μοιάζουμε, με σένα εγώ δεν μοιάζω. Άκου εδώ Σοφία τι λέει ο Περάκης. Λέει όταν πάω λέει χωριό λέει, και με ρωτάνε λέει κάτι οι θίτσες γιατί δεν οικοκυρεύομαι και τα σχετικά τους. Τους απαντάω λέει ότι η ζωή είναι μικρή. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είστε. Και δεν με ξαναρωτάνε τίποτα. Για την αγάπη μη μιλάς, για την αγάπη μη μιλάς, εσύ για δεκατά.
Επίσης την καλησπέρα του μας στέλνει ο Άρης ο Παπαδάκης, άντε λέει και καλή μας ακρόαση, καλή αρχή, την καλησπέρα του, καλησπέρα και από εμάς φίλε Άρη. Η Κατερίνα η Τζαγκαράκη, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση, καλή αρχή εύχεται και το Κατερινιό. Καλησπέρα, ευχαριστούμε, να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε και δυνατά αν θέλετε. Έστω και στραβά. Ναι, αμέ. Στο χρόνο πίστεψα, εγώ στο χρόνο πίστεψα και το έκανε το θαύμα. Και το έκανε το θαύμα κι αν ήσουν κάτι κάποτε, εδώ δεν είσαι πράγμα. Κι αν ήσουν κάτι κάποτε, εδώ δεν είσαι πράγμα. Και πάμε να ακούσουμε όνειρο κοπελίστικο. Έλα όνειρο κοπελίστικο, είσαι και πάντα θα σε. Είσαι και πάντα θα σε, αλλοτινό σε φέρει μου κι ας μη μ' αναστοράσε. Αλλοτινό σε φέρει μου κι ας μη μ' αναστοράσε. Εμείς ακούμε το όνειρο κοπελίστικο από το Στεφανάκι το Μανώλη. Διάβασε αυτό που θέλεις να διαβάσεις, Σοφία. Ο Περάκης το ζήτησε αυτό εδώ. Όχι, δεν το ζήτησε ο Περάκης. Είναι του Περάκη. Α, ωραία. Σε κάποια. Έχω χάσει κάποια επεισόδια, αλλά δεν με παρεξηγείτε. Λόγω του φόρτε που το τρέξιμο και όλα αυτά, Αντώνη. Και μας λέει ο Περάκης. Ετάχθηκα για χάρη σου και το έχω κάνει τάμα. Να κουβαλώ το γέλιο σου και εγώ δεν θέλω πράμα. Καλές εκπομπές, Σοφάκι λέει και Μανώλη μόνο. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν όνειρο κοπελίστικο και με το τέλος του τραγουδιού να περάσουμε στα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα. Και μετά πάλι εδώ, μη φύγετε, μη φύγετε. Θα βάλεις μπουκα μέσα. Όχι. Και μόνο κοπελιά μου, και μόνο άκουσε θωρώ και βρίχνομαι μαζί σου. Και βρίχνομαι μαζί σου να ξέρεις τα δύναμη μου δίνει δύναμη σου. Έλα όμορφη μαυρομάτα μου, ντελίνατσι καρδιάς μου. Ντελίνατσι καρδιάς μου τσι, τσι σκέψεις πάνω προύκι μου, τσι πιο καλής χαράς μου. Ο πάχαρος σε κοπελιά μου, ατελειωτό μου όνειρο, σε βδά κρυφέ παλιέ μου. Σε βδά κρυφέ παλιέ μου χρόνια κι αν περάσουνε, δεν σε ξεχνώ ποτέ μου. Ήσου να είσαι και μηνές, ένας ευδάς μεγάλος. Ένας ευδάς μεγάλος, ένας ο μοναδικός και δεν υπάρχει άλλος. Όπα γράφτηκανε απάνω σου όλες οι μουσικές μου. Όλες οι μουσικές μου που έτσα χατήρι γυάλινε, δεν έκανα ποτές μου.
εσύ και μου φέρες. Ήρθες εσύ και μου φέρες κάθε χαμένη ελπίδα. Κάθε χαμένη ελπίδα, κάθε χαμένη ελπίδα. Έγινες ήλιος και διώξες μακριά την καταιγίδα. Ήρθες εσύ και μ' άλλαξες. Ήρθες εσύ και μ' άλλαξες το νόημα του κόσμου. Το νόημα του κόσμου, το νόημα του κόσμου. Ήμουν τυφλός κι αντίκρισα πρώτη φορά το φως μου. Όταν γελάς γελάκι γη, όταν γελάς γελάκι γη κι απ' άκρη σ' άκρη ανθίζει. Κι απ' άκρη σ' άκρη ανθίζει, τέτοιο γλυκό χαμόγελο τυφλού το φως χαρίζει. Δάκρυ των ματιών, είσαι το δάκρυ των ματιών και του κορμιού το αίμα. Και του κορμιού το αίμα, ο κάθε χτύπος της καρδιάς και της ζωής στο τέρμα. Δεν μπορείς, ποιος είπε ότι δεν μπορείς τη γη να βρεις αστέρια. Στη γη να βρεις αστέρια, στη γη να βρεις αστέρια. Εγώ κρατώ το πιο λαμπρό μέσα στα δυο μου χέρια. Εγώ κρατώ το πιο λαμπρό μέσα στα δυο μου χέρια. Σήμερα βλέπω αλλιώτικες, σήμερα βλέπω αλλιώτικες τις ομορφιές του κόσμου. Τις ομορφιές του κόσμου, τις ομορφιές του κόσμου. Ήρθε σαν ήλιος και λάμψες και πλήθιανε το φως μου. Ήρθε σαν ήλιος και... Τα καλώς χύμενα της καθημερινότητάς μας με το Μη και με το Σίγμα. Κάθε τρίτη βράδυ 9 με 11 στο Κρήτη FM 100,3. Με το Μανώλη Κρητικόπουλο και τη Σοφία Κακουλαντονάκη χαμογελάμε ξανά. Κι αν κάτι πάει στραβά, χαμογελάμε στραβά. Με το Μη και με το Σίγμα. Συντονιστείτε. FM στους 100,3. Πιάστε το!
δώρο και δεν μπορείς να κρατηθείς. Βλέπεις, εγώ... κάθε φύγει με μια σκοτώ από την καρέκλα. Άντε, πες ό,τι είναι να πεις. Έλα εδώ, Σοφία. Λοιπόν, όχι, όχι, θα σηκωθώ. Θα σου την πάρω την καρέκλα για πολύ ωραία. Δεν είσαι μπάτσε κανένα πράγμα. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω αυτό που έχει σημειώσει εδώ, Σοφία, γιατί η Σοφία δεν ξέρει το οποίο θα το πω εγώ. Δηλαδή, η Σοφία δεν ξέρει να διαβάζει, συλλαβίζει. Συλλαβίζει, λοιπόν. Πρόσεξε με, βλέπει. Πρόσεξε με, λοιπόν. Εγώ τι λέω, εσύ θα το κάνει πράξη. Εγώ θα διαβάσω και εσύ θα κάνει ό,τι λέω. Για να δούμε. Ένα χαμόγελο, έτσι. Δεν στοιχίζει τίποτα. Και όμω είναι πολύτιμο. Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται, χωρίς να πτωχαίνει εκείνον που το δίνει. Δεν διαρκεί παρά μία στιγμή, αλλά η ανάμνησή του είναι καμιά φορά αιώνια. Κανένας δεν είναι τόσο πλούσιος για να μην το έχει ανάγκη. Ένα χαμόγελο αναπαύει τον κουρασμένο, δίνει θάρρος στον απογοητευμένο, παρηγορεί μέσα στη λύπη, αναπτερώνει την αισιοδοξία. Είναι αντίδοτο σε κάθε θλίψη. Κι όμως δεν δανείζεται, δεν κλέβεται, δεν αγοράζεται, γιατί είναι κάτι που έχει αξία μονάχα τη στιγμή που δίνεται. Και αν καμιά φορά συναντήσετε κάποιον άνθρωπο που δεν σας χαρίζει το χαμόγελο που αξίζετε, σταθείτε γενναιόδοροι και δώστε το δικό σας. Γιατί κανείς δεν έχει τόσο ανάγκη από το χαμόγελο, όσο εκείνος που δεν μπορεί να το δώσει στους άλλους. Και επειδή εγώ τώρα θέλω να χαμογελάσω, προκαλώ στον αέρα το Μανώλη τον Κρητικόπουλο να μου βγάλει μαντινάδα για το χαμόγελο ή το γέλιο τώρα. Μπορείς να κάνεις την καρέκλα σου. Εδώ θα ξεπεράσω το ραπτάκι που έλεγε: Δεν θα ρίξω την μαντινάδα πατάτα, την βγάλω από τη τσέπη μου. Ακούσουμε Μιχάλη Τζαγκαράκη και Τρεζοκόπελο γυρίζω. Τρεζαμένο του καφετζή κόρη το Μαριό. Μα ο κύρις τσίγα πρώτου δε με θέλει, γι' αυτό τροσάδες κάνω στο χωριό. Μα ο κύρις τσίγα πρώτου δε με θέλει, γι' αυτό τροσάδες κάνω στο χωριό. Τρώσω κόπελο γυρίζω στα χωράφια και στα μπέλια, και σιγώνω τσατσελέγους και πετρόβολο κοπέλια. Δεν αφήνω χωριανή μου που να μην την επατάξω, και την κεφαλή που έχω ούτε πρόκειται να αλλάξω. <Το->
Ο καφετζής και η καφετζίνα, άμα μου δώσουν το μαριό, τότε στα πάψω τσικουζουλάδες να ησυχάσει πια το χωριό. Τότε στα πάψω τσικουζουλάδες να ησυχάσει πια το χωριό. Αλλιώς ξαναρχίζω πάλι να πειράζω τσικυράδες και το φανταξώ να κάνω πάνω από τσικαμινάδες και στα κεραμίδια πάνω θα χορεύω με το ζάλι να γελούν οι χωριανοί μου με του καφετζί το χάλι. Του καφετζί θα κάνω βολαχτάρα, θα βρει από μένα σίγουρο μπελά. Νύχτα θα μπω και το μαριό θα κλέψω και το χωριό μαζί του θα γελά. Νύχτα θα μπω και το μαριό θα κλέψω και το χωριό μαζί του θα γελά. Τόσο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια, το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δε μας τα τελειώνει, να σιχάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι. Να πω πρώτα ένα ανέκδοτο και μετά τις ματινάδες. Δασκάλα και μαθητής. Παιδί μου λέει, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ευτυχισμένος. Μα δεν κατάλαβες το νόημα της ερώτησης, του λέει η δασκάλα. Όχι κυρία, μάλλον εσείς δεν έχετε καταλάβει το νόημα της ζωής. Σωστό και έξυπνο. Με το δικό σου το σεβδάχ βραδιάζει ξημερώνει. Ο χαμάχ βραδιάζει ξημερώνει. Ήρενα η Σαριδάκη στέλνει την καλησπέρα της, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και από εμάς Ρινιό, καλή ακρόαση και σε σένα. Καλησπέρα Αρένα, καλά να περάσουμε. Να διαβάσουμε τις ματινάδες τις οποίες μας έχετε στείλει μέχρι τώρα. Λέει λοιπόν ο Γιώργος ο Καμαράτος: «Πώς είδα και δεν γέλασα, ίσως να σε πειράξει, μα εκεί που πρέπει να γελώ, με έχεις εσύ διδάξει». Και συνεχίζει: «Δεν ξέρω τι, ούτε γιατί, με έχει αλλάξει τόσο, μα αφού γελώ κάπου θα φταίς, και ευχαριστώ ωστόσο. Πολλές φορές προσπάθησα, μα δεν το καταφέρνω. Να μην με δούνε όπως γελώ, να μην με δούνε πώς γελώ, όντε στο νου σε φέρνω».
Και πάμε να διαβάσουμε κάτι που έχει στείλει ο Άρης ο Παπαδάκης. Λέει: ο άντρας οντε πληγώνεται θολώνει το μυαλό του και κάνει πράξεις άσχημες από τον πολύ θυμό του. Εμένα και αν με πλήγωσες δε σου κρατώ κακία. Σβήνω θύμησες κακές, κρατώ αυτές μαξία. Πάντα θα σε έχω στο μυαλό σαν το καλύτερό μου και θα είσαι μέσα στην καρδιά να ξέρεις φυλαχτό μου. Και καλή αρχή μας εύχεται στην εκπομπή μας, πάντα λέει επιτυχίες. Να σε καλά Άρη. Να σε καλά φίλε Άρη. Γεια σου Άρη, ευχαριστούμε. Εγώ θα σου πω μια παλιά μαντινάδα που λέω σ' άντρα που λόγο δεν κρατεί και η γλώσσα του όλο τρέχει. Ποτέ να πει η Σοφία να διαβάσει. Ναι, μία μαντινάδα δικιά μου θα σας πω, η οποία είχε γραφτεί το 2013. Αγάπη και χαμόγελα, μάθε να δίνεις μόνο, απού είχες μάθει να σκορπάς απλόχερα τον πόνο. Τι μου κύριε δηλαδή, δεν ήταν το πράγμα δηλαδή. Τι έκανα πάλι. Και έχουμε εδώ πέρα ένα μήνυμα από την Κατερίνα την Τζαγκαράκη και λέει: παρηγοριά και γέλιο σου άμα πονέσεις θα με. Γεια σου Κατερίνα. Ένα σου δάκρυ να μη δω ποτέ να... Μαντινάδα πολύ παλιά της Άννας της Κουτσαφτάκης Κατερινιό. Λέει: τίποτα δεν σου ζήτησα και να μου πεις εντάξει. Απούχα για τα θέλω σου τρόπο ζωή. Πού πάμε τώρα? Να ακούσουμε Βοσκαρουδάκια Μούστακο από το Μουντάκι και μην ξεχνάμε το θέμα της ματινάδας, γέλιο ή χαμόγελο. Και πού πάμε μετά? Σε διαφημίσεις. Έτσι.
Όπα. Σοφία, τι είναι αυτό? Δουρναράκι είναι. Ω, ωραία, καλά κατέχεις. Αγίθια. Ναι. Α... Ήτα, ο αργαλιός είναι. Παιδιά. Εθέ μου. Με δουλεύουνε, θα τους δουλεύω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δουρνεράκια, ε. Ζω μεγάλες στιγμές, αλήθεια. Σαν δεν εσύ κοθήκες να χορέψει τη σούστα. Εγώ το ήθελα. Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ πέρα με πολύ καλή διάθεση. Είχαμε πάει να βάλουμε βενζίνη. Ναι, φτάνει τώρα. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε στο 2810-233-111, όπως και στο 6988-233-111 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας τα γραπτά, ναι, τις ματινάδες σας, τις αφιερώσεις σας, τα τραγούδια, παιδιά. Αρκεί να μην έχουν έτσι, να είναι, μην είναι έτσι βαριά, να είναι έτσι χαρούμενα τραγούδια. Ναι, σήμερα θα προτιμήσουμε, είπαμε, με τη λέξη χαμόγελο και γέλιο. Και έχω εδώ δύο ματινάδες του Κώστα του Λάμπου. Καλησπέρα στον Κώστα. Που μας λέει: δεν την περνώ τη στράτα σου, ακόμα και αν θέλω, αφού κοντά σου ξέχασα η Ντάνη και το γέλιο. Αυτή, λέει, είναι προχθεσινή και έχει και μία ολόφρεσκη αποψινή. Αυτό σου το χαμόγελο, τι δύναμη που έχει, στο δίγη φέρνει χαραυγή και λιάζει όπου βρέχει. Ενώ η Κατερίνα Ιτζαγκαράκη λέει: είμαι καλά, χαμογελό, δεν νιώθω πλέον πόνο. Είμαι καλά, χαμογελό, δεν νιώθω πλέον πόνο. Κι όποιος ρωτήξει θα του πω ψέμα πως ήσουν μόνο. Γεια σου Κατερίνα. Να πω κάτι στην Κατερίνα. Να μου πει εμένα η Κατερίνα τι έχει πιει σήμερα. Πες και εσύ αυτό που θες. Το σάλι μου Κατερίνα, μου το ξεχάσεις. Μια και την πετύχαμε εδώ, ε. Ναι, ναι, μην το ξεχάσεις, το έχω πλέξει, είναι χειροποίητο, ε. Μην μου το χάσεις, το ξέρω ότι το έχεις φυλάξει. Ναι, πολύ. Ναι, αμέ. Έχεις μήνυμα, δεν μαρτύρονται. Να το διαβάσουμε. Σοφία, αλλά πρέπει να το πω στον Άρη, γιατί ναι, πρέπει να μιλήσουμε για τα καλά και τα κακά. Τι να κάνω εγώ τώρα, λοιπόν. Όχι, τι. Έστειλε μια κοπέλα και λέει, ναι, δεν μιλάς λίγο να ακούσουμε τη φωνούλα σου. Πάλι διαφημίσεις έβαλες. Εγώ ή εσύ. Εσύ. Τι με ακούσατε στο διαφημιστικό σποτ? Εγώ μιλάω, ρε παιδιά. Πάει, στο μη και το σίγμα. Τι το πέρασες? Λοιπόν, η Αριστεία Παπαδοπούλου είχε πορείες. Γεια σου, βρε Αριστεία! Σε ευχαριστούμε, Αριστεία! Και ενώ έχω βάλει να ακούσω Γιώργο Παπαδάκη, ακούμε στη συνέχεια χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις. Εμένα η απορία μου είναι: ή τα παλεύω, Θεέ μου. Ο πελάγος βαθιά κοιτάζω κι αναστορούμε τα παλιά. Κι ένα τσιγάρο που καίει για σένα μου αλαφρώνει την καρδιά. Και μας λέει λοιπόν η Κωνσταντίνα: μια χαραμάδα άφησε να μπω μες στην καρδιά σου. Να γένω το χαμόγελο, να γένω με το γέλιο μου τα αναστενάγματά σου. Μια χαραμάδα άφησε να μπω μες στην καρδιά σου. Να γένω με το γέλιο μου τα αναστενάγματά σου. Ποτέ δεν εμετάνιωσα που ανοίξα την καρδιά μου, γιατί πορίζουν γελαστά όχι τα δάκρυά μου. Το γέλιο σου ευγήκαινε στη γειτονιά Σεριάννη. Πες μου πως είμαι η αφορμή, η γης να μην με βάνει. Δώσ' μου ένα χαμόγελο να βάλω στην καρδιά μου, να γίνουνε χρωματιστά φως μου τα όνειρά μου. Βαθιά στο πελάγος κοιτάζω και μόνο σίγο τραγουδώ. Κι οι αναμνήσεις μέσα στο νου μου έχουνε πιάσει στο χορό. Θαλασσοπούλια βαθιά πετούνε κι ο ήλιος πάει να χαθεί.
και η καρδιά μου μέσα στη νύχτα στη σκοτεινιά θα σκεπαστεί. Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις στο θολωμένο μου μυαλό, μα λιγοστές είναι οι ελπίδες για το δικό σου γυρισμό. Μα λιγοστές είναι οι ελπίδες για το δικό σου γυρισμό. Να πω ένα ανέκδοτο. Ε? Αφού θα το πεις, δεν ρωτάς. Λένε, τι ζωγραφίζεις εκεί? Μια κατσίκα λέει που τρώει χόρτα. Μα δεν έχει χόρτα. Ε, αφού τα έφαγε η κατσίκα. Μα ούτε κατσίκα υπάρχει. Έφαγε τα χόρτα και έφυγε. Μα λιγοστές είναι οι ελπίδες για το δικό σου γυρισμό. Γιώργο λέει, έστειλε το παιδί από τις... τι ώρα είναι τώρα? 10:04. Έστειλε λέει το παιδί από τις 8 η ώρα να πάρει μακαρόνια και δεν έχει γυρίσει ακόμα. Τι να κάνω? Τι να κάνεις? Φτιάξε φασολάκια. Την καλησπέρα της μας στέλνει η Ρένα Κυπριωτάκη. Καλησπέρα λέει Μανώλη και Σοφία. Καλώς όρισες και εσείς την παρέα μας, Ρένα. Γεια σου Ρένα, γεια σου Ρένα. Που σου δώσε με η μοίρα. Κι εγώ θα ζω, αχ, κι εγώ θα ζω με τους καημούς. Κι εγώ θα ζω με τους καημούς που από σένα επήρα. Άντε σαν μάνα που από σένα επήρα. Και η Σοφία λέει, προκαλεί την καλό. Την καλή. Εντάξει, την καλή τη Ρένα την Κυπριωτάκη λέει να πει μια μαντινάδα για το χαμόγελο. Ή το γέλιο. Ή το γέλιο. Μόνο. Μόνο. Είδα γιατί, δηλαδή όταν θα σου μιλώ που θα ξαναγίγω πάνω τα βάνη. Όχι ρε παιδί μου. Είδα. Να μην γύσιασαι πότε πότε, πιο πολύ ρε παιδί μου, γιατί κάνε παράπονα. Μα εγώ σε αφήνω και σε αποθαυμάζω, γι' αυτό δεν μιλώ πολύ πολύ. Μόλις ακούω απορροφιέμαι έτσι πάρα πολύ. Όχι, πιο πολύ θα μιλείς, δεν θα μου λες ότι εδώ ότι δεν βάζω μπουκα μέσα. Γι' αυτό το είπα πριν. Α, τώρα δεν το λες. Όχι. Α, εντάξει. Όχι κι εγώ με μέσα στη φωτιά δεν τα για το πονώ. Δεν τα για το πονώ. Μουσική.
Άιτε σα μαλαμάν, γιατί ελπίδες κο, γιατί ελπίδες σκοτεινές. Γιατί ελπίδες σκοτεινές πήρα από σένα μόνο, πήρα από σένα μόνο. Για πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι, Σοφία. Πήρα στη γυναίκα του πως θα γυρίσει την Κυριακή και αυτός, επειδή υποπτεύεται κάτι ότι δεν πάει καλά, γυρίζει την Τετάρτη και το κάνει ο διάλος, την επετυχαίνει στην κουζίνα του σπιτιού ολόγδιμη. Αυτή και τον άλλο. Η Τατσίλη θα γεννώ ο άλλος, δεν έχει ούτε ντολάπα να μπει, ούτε κρεβάτι να μπει από κάτω. Του λέει καν το άγαλμα. Ανοίγει αυτός με την πόρτα, μπαίνει μέσα. Καλό στον άντρα μου, του λέει αυτή ολόγδιμη. Λέει, γιάντα εσύ, μη λέει, μπάνιο ετοιμαζόμουν να κάνω. Λέει, ντάνετωσες. Λέει, άγαλμα. Μόνος του Βασιλόπουλου θα έχουνε. Πήρα κι εγώ ένα άγαλμα. Πλησίασε αυτός, τον επασπάτευε, τον άγγιζε. Να θεματολείς, αν αληθινό είναι. Ναι, αφού είναι άγαλμα, όπως του Βασιλόπουλου. Να σου βάλω, του λέει, να φας. Λέει, βάλε μου. Πινότσι λέει που δεν σε θωρώ. Του βάλει να φάει, πάω του λέει να κάνω ένα μπάνιο, με συγχωρείς, για να γυρίσω να ντυθώ κιόλα. Ντάκαρε αυτός να τρώει, αλλά δεν του πήγαινε καλά το φαΐ. Γεμίζει το ποτήρι, του λέει έλα να πιεις μια. Ο άλλος κουσλάει. Άχνα, του λέει έλα να πιεις μια. Τίποτα. Την τρίτη φορά του λέει έλα να πιεις μια. Γιατί έκανα τρεις μέρες προκτός του Βασιλόπουλου και δεν μου δώκανε ούτε νερό.
Λοιπόν, η Έρικα είχε ρωτήσει το Μανώλη χτες που είχε εκπομπή εδώ, Άρης Παπαδάκης, εκεί ήταν και ο Μανώλης, από πού βγήκε, λέει, η φράση «Μου ήρθε ο ουρανός φωντίγη». Ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος δεν της απάντησε. Αφού δεν εγάτεχα. Και η Έρικα μας έφερε εδώ την απάντηση. Το σφονδίγη, λέει, είναι στρογγυλό και βαρύ σώμα που το στερεώνουν στη βάση του αδραχτιού. Μεταλλικό ή ξύλινο κυλινδρικό εργαλείο για το γνέσιμο υφαντικού υλικού. Το ξέρετε οι περισσότεροι το αδράχτη, για να διευκολύνει την κανονική περιστροφή του νήματος. Μέχρι εκεί τώρα έχω άλλη απορία. Α. Από πού βγήκε η φράση «γυρίζει τον παπά του σκύλο»? Δεν ξέρω. Λοιπόν, να το δώσεις, να μας απαντήσουν, θέλω να μάθω. Ένας παπάς πρέπει να πάρει τηλέφωνο να μας πει.
Να ακούσουμε λίγο χανιώτικες κοντιλιές από το Βακάκι και περνάμε στα διαφημιστικά των 10.30 για να επιστρέψουμε για το τελευταίο μας σημείο.
φορά και ένα καιρό. Ήσουνα, ήσουνα χρυσό φτερό. Σε λέγανε αγάπη και σε φω και σε φορέσα στην πλάτη κι αντοχές για να πετώ είχα σαν τον αετό. Για να πετώ είχα σαν τον αετό. Πάμε! Άστρα άστρα ήλιος και φεγγάρι μου γελούσα με καμάρι. Πάμε να διαβάσουμε ένα ανεκδοτάκι. Λέει ο Γιωρίκας, λέει και ο Κωστίκας δουλεύουν στην Άσα καθαρίζοντας πυράβλους. Από την πολλή κούραση έχουν τρελαθεί στη δίψα και θέλουν κάτι να πιούν. Βλέπουν ένα κουβά με ένα υγρό και κατεβάζουν ο καθένας από μισό. Το βράδυ παίρνει τηλέφωνο ο Γιωρίκας τον Κωστίκα. Βρε Κωστίκα, λέει. Ξέρεις τι ήταν αυτό που ήπια με το μεσημέρι? Νερό δεν ήταν, βρε Γιωρίκα. Όχι Κωστίκα, δεν ήταν νερό, αλλά προωθητικό πυράβλων. Ε και τι, δεν πάθαμε τίποτα? Δεν πάθαμε τίποτα, λέει, αλλά μην κλάσεις γιατί εγώ τηλέφωνο από το Τόκιο. Ενώ έχουμε ένα μήνυμα από τη Ρένα την Κυπριωτάκη, λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Έχω και εγώ μια επιθυμία, λέει, τα δώρα του Κακλή του Μανώλη, αφιερωμένο στην οικογένειά μου και ειδικά στη μάνα μου. Την Κακλή Κατερίνα, που σας ακούει, λέει, να είστε καλά κοπέλια, τα φιλιά μου. Ωραία, θα ακούσουμε και τα δώρα λοιπόν στη συνέχεια για τη Ρένα. Ρένα, τη Μαντινάδα με το γέλιο και το χαμόγελο περιμένουμε. Η γέλιο ή χαμόγελο να περιέχει τη λέξη αυτή? Μα δεν ήσουν το φτερό όπως ήθελα γερό και θέσα ξανά στη γη με του πόνου την πληγή και φυγές με τους βαριά. Χάσες και σε χάσα να ξέρες τι περάσα. Τώρα είσαι μια σκιά που έρχεται από μακριά και μου σε σέρνει δάκρυα στο μαθιό την δάκρυα. Άστε καλά, σας αγαπώ. Δώρα η ψεύτρα, δώρα η ψεύτρα η ζωή, μεγάλα δώρα.
Και ενώ έχουμε περάσει το τραγούδι που ζήτησε, έχουμε περάσει και ακούμε το τραγούδι που ζήτησε η Ρένα Κυπριωτάκη, ήρθε και η Μαντινάδα ωστόσο. Ναι, λέει λοιπόν η Ρένα, το γέλιο λέει στο γυνάτι σου, μοίρα μου τόπο πιάνει. Και δεν υπάρχει μια πληγή που να μην έχω Γιάννη. Γεια σου Ρένα. Ωραία Μαντινάδα, ε. Ωραία, ναι. Το γέλιο στο γυνάτι σου, μοίρα μου τόπο πιάνει. Και δεν υπάρχει μια πληγή που να μην έχω Γιάννη. Μα αντίθετα από τσιγαρές, από τσιγαρές. Αντίθετα από τσιγαρές. Αντίθετα από τσιγαρές για να με βασανίσει. Αχ, για να με βασανίσει. Ο στεναγμός, ο στεναγμός όταν θα βγει. Ο στεναγμός μου, ο στεναγμός όταν θα βγει. Την καλησπέρα της μας στέλνει εγώ η Σκατζουράκη, η Ρογδιανάκη Σκατζουράκη. Καλησπέρα λέει και από εμάς που παρεΐζουμε λέει και περνάμε τέλεια ακούγοντας το Μη και το Σίγμα. Θέλουμε να ακούσουμε το γυαλί του Γιάννη του Γιαμαλή. Διαβάζω. Καλησπέρα εγώ. Μα μου βάζει το κινητό τώρα μπροστά τη. Μην τα λες όλα. Τι παλεύω, Θεέ μου, τι παλεύω. Ξαναδιαβάζω λοιπόν το μήνυμα της Γογός. Καλησπέρα λέει η Γογό και από εμάς που παρεΐζουμε και περνάμε τέλεια ακούγοντας με το Μη και με το Σίγμα. Θέλουμε να ακούσουμε το γυαλί του Γιαμαλή, τα πεισματικά. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλωσόρισες και εσύ Γογό στην παρέα μας. Να είσαι καλά. Καλωσόρισες Γογό. Και καλή ακρόαση. Καημόν με γέλιο δεν μπορεί ένα κορμί να φορνεί. Καλησπέρα και στην Εύα την ύφη μου. Σε ευχαριστούμε Εύα, καλή ακρόαση και όλα θα πάνε καλά, όλα μα όλα. Καλή συνέχεια. Και πάμε να ακούσουμε τα πεισματικά από το Γιάννη το Γιαμαλή και για τη Γογό τη Ροδιανάκη που το ζήτησε να τα ακούσει. Ξεχωρίσουμε, χίλιες να ξεχωρίσουμε, χίλιες θα αγαπηθούμε. Χίλιες θα αγαπηθούμε, μα εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Μα εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Σύνορα στην αγάπη μας, σύνορα στην αγάπη μας, να βανείς δεν αντέχω. Να βανείς δεν αντέχω, αφήσ' με ελεύθερο να δεις πως να αγαπώ κατέχω. Αφήσ' με ελεύθερο να δεις πως να αγαπώ κατέχω. Και λέει ο Άρης ο Παπαδάκης. Μια λέει που θέλετε μαντινάδες με το χαμόγελο, έχω την κατάλληλη αφορμή λέει και σου στέλνω. Και λέει λοιπόν ο Άρης, αγγελική η ομορφιά που έχει το πρόσωπό σου. Μα αφορμή του έρωτα είναι το χαμόγελο σου. Και να την ξαναδιαβάσουμε τη μαντινάδα. Αγγελική η ομορφιά που έχει το πρόσωπό σου. Μα αφορμή του έρωτα είναι το χαμόγελο σου. Ενώ η Ρένα η Κυπριωτάκη λέει κατέχω το δε φαίνεται στο πρόσωπό μου η πίκρα. Γιατί το γέλιο ο Θεός μου έχει δοσμένο πρίκα. Πίκα μη το τραβάς, πεισματικά μη το τραβάς, τ' αγάπης μας το νήμα. Τ' αγάπης μας το νήμα, για θα την κόψω την κλωστή,
είναι δεν είναι κρίμα. Και θα την κόψω την κλωστή, είναι δεν είναι κρίμα. Και πάμε να διαβάσουμε και κάτι ακόμα. Μου έδωσε εδώ πέρα η Σοφία. Λοιπόν, ο Άγιος Πέτρος λέει έχει πρόβλημα με κάποιον στον παράδεισο που είναι πολύ δραστήριος ερωτικά. Παρενοχλεί ερωτικά τα αγγελάκια. Τελικά τον πιάνει και τον πάει στην κόλαση. Μετά από πολύ καιρό και είπε να πάει να δει τι γίνεται, λέει, εκεί κάτω και πώς αντιμετώπισαν την κατάσταση τα διαβολάκια. Στην κόλαση υπάρχει πάντα μεγάλη και αφόρητη ζέστη. Μόλις όμως έφτασε ο Άγιος Πέτρος, τα πάντα ήταν παγωμένα. Πάει και βρίσκει τον αρχιδιάβολο. Τι κατάσταση είναι αυτή, του λέει. Τι γίνεται εδώ πέρα και έπεσε η θερμοκρασία τόσο πολύ. Με αυτόν, λέει, που μας έστειλες, δεν τολμάει κανείς να σκύψει να ανάψει τα καζάνια. Ξαναπείς πως μοιάζουμε, μη ξαναπείς πως μοιάζουμε. Με σένα εγώ δεν μοιάζω. Με σένα εγώ δεν μοιάζω. Ούτε τους όρκους μου πατώ, ούτε φιλιά μοιράζω. Ούτε τους όρκους μου πατώ, ούτε φιλιά μοιράζω. Και έχω εδώ δύο μαντινάδες της Χριστίνας της Φανουράκη που μου τις είχε αφιερώσει παλιότερα και λέει «Και γύρω να'ναι σκοτεινιά, όγι ανθρωπότης, αυτή θα φέρει ανατολή με ένα χαμόγελό της. Ο πλούσιος ο άνθρωπος φαίνεται στη φυγεία, αν έχει φίλους δίπλα του στην κάθε δυσκολία». Κοντό και Θεέ μου, Δάγια, σένα τα λέγε αυτά. Δεν ξέρω. Αφού είπες ότι τις είχε αφιερώσει. Ναι, την είχε γράψει σε μια φωτογραφία δικιά μου και δικιά της που είμαστε μαζί. Τσαλογιό αισθήματα δεν είχες και δεν έχεις. Εγώ στο χρόνο πίστεψα. Εγώ στο χρόνο πίστεψα και το έκανε το θαύμα. Και το έκανε το θαύμα. Κι αν ήσουν κάτι κάποτε, εδώ δεν είσαι πράγμα. Κι αν ήσουν κάτι κάποτε. Με ξεφορτώνεσαι σήμερα. Α, παιδιά, δηλαδή ζω ένα δράμα εδώ, έτσι, ζω ένα δράμα, δε. Κακός είναι τέρος. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι άλλο μπορεί να γίνει με ένα απλό χαμόγελο. Είναι μια πηγή από το Flow Magazine, να λέμε και την πηγή. Γινόμαστε, λέει, πιο ελκυστικοί για τους άλλους, γιατί όσοι χαμογελούν γίνονται αμέσως πιο ελκυστικοί για το αντίθετο φύλο. Σταματούν να δείχνουν απόμακρη και έρχονται πιο κοντά στους άλλους. Γινόμαστε ευτυχισμένοι ακόμα και αν δεν είμαστε, γιατί ένα απλό χαμόγελο στέλνει μήνυμα στον εγκέφαλό μας ότι είμαστε χαρούμενοι. Και όμως οι κινήσεις του σώματος αλλάζουν το ρυθμό της καρδιάς και τη διάθεσή μας. Και άλλα θες. Αφού πήρες φορά, πέ. Ωραία. Κερδίζουμε λοιπόν αυτόματα 5 χρόνια ζωής. Γιατί? Και ένα σετ χελωνονιτζάκια. Η διαφορά με σένα και με μένα είναι ότι εσύ τα διαβάζεις, εγώ τα λέω από την κεφαλή. Ναι. Εγώ δεν έχω γράψει κάποια, έχω τυπώσει κάποια. Είπαμε αυτό είναι από την πηγή από το Flow Magazine, έτσι. Το λέμε αυτό. Οπότε, άλλο διάβαζα, θα πω τώρα άλλο. Με μπέρδεψες. Όχι, θα πω γιατί κερδίζουμε αυτόματα 5 χρόνια ζωής. Και ένα σετ χελωνονιτζάκια. Γιατί το χαμόγελο είναι ένα φυσικό lifting. Χαμογελώντας μοιάζουμε νεότεροι. Να, γιατί μου λένε όλοι ότι είμαι τόσο νέα? Επειδή γελάς. Αφού δείχνουμε ευτυχισμένοι. Το άγχος αναδεικνύει τις ρητίδες και τις γραμμές του προσώπου μας, με αποτέλεσμα να μας μεγαλώνει. Προσοχή, παιδιά. Λοιπόν, χαμηλώνουμε τα επίπεδα άγχους μας. Όταν είμαστε αγχωμένοι, το πρόσωπό μας συνοφριώνεται. Όμως, όταν χαμογελάμε, το πρόσωπο ανοίγει, λάμπει και το άγχος απομακρύνεται από πάνω μας. Πες τώρα ότι θες, βάλε καν τραγούδι. Τέλειωσες? Όχι, έχω πολλά άλλα στην άλλη εκπομπή, δε.
Γιατί λέω πέρα όπου να θα μας διαφημίσει κρέμες. Όχι, όχι, ρε παιδί μου, για το χαμόγελο λέμε. Είναι, αλλά αναφέρθηκε σε ρητίδες, σε lifting, σε. Ναι, εξηγούμε γιατί κερδίζουμε αυτόματα 5 χρόνια ζωής όταν χαμογελάμε. Και να σε θέλω το γεντσάκι. Εγώ θα γίνω διάσαξης να σπάσω. Εγώ θα γίνω διάσαξης να σπάσω το διασάκι. Να σπάσω το διασάκι, να το περάσω, αγάπη μου. Το τσάκουμα σοκάκι. Κάτι έχουμε να μας μήνυμα. Πει, Έρικα, ναι, κάτι έχει να μας μήνυμα. Πει. Λοιπόν, ποιος εντάξει τα χειρόνα, Μιτζάκια. Η Σοφία. Όχι, ο Κρατικόπουλος. Λοιπόν, άκου τώρα. Και θέλει τα χειρόνα, και τώρα Μανώλη, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το παιδάκι θα περιμένει. Δεσμεύεσαι. Θα σε έρθω χελονογκιτζάκια. Ναι. Εσύ τάζεις, εγώ θα πάρω τα χελονογκιτζάκια. Το παιδάκι που ακούει ο Κρητικόπουλος δεσμεύεται να του πάρει δώρο το σετ τα χελονογκιτζάκια. Τέλος. Όχι. Δεν λέει σετ, χελονογκιτζάκια. Μπορούμε να βάλουμε τραγούδι. Α, δεν ξέρω τι. Τι έχει τραγούδι τα χελονογκιτζάκια. Α, δεν έχει. Θα γράψουμε. Οι θύμισες ξοπίσω και δεν μπορώ από το νου που σε έχω να σε σβήσω. Πάμε να πει η Έρικα λέει μια μαντινάδα που έχει για τα χειρονογκιτζάκια. Όχι τα χειρονογκιτζάκια, το Μπόμπο του Σουγκαράκη. Πέσε τέλος πάντων. Το ξέρεις ότι ο Μπόμπο του Σουγκαράκη είναι αληθινή ιστορία. Αλήθεια. Ναι, και τώρα. Και τώρα. Μου καλά στο όνειρο, δεν τη σου φταίω. Κοίτα μου ωραία αρσενικό που μου το παίζει αντράκι. Τι τα δείχνει σε μένα. Εσένα το λέω. Ή δεν σε αφήνω να την πει. Όχι, δεν σε αφήνω γιατί την κατέχω τη μαντινάδα και δεν σε αφήνω. Δεν με αφήνουν να πω τη συνέχεια της μαντινάδας. Να πούμε μία καλησπέρα στη Γερμανία, στην ξεδέρφη μου την Ελένη. Σε ευχαριστούμε, Ελένη, καλή ακρόαση. Λίγο μας έμεινε. Την επόμενη φορά πιστεύω ότι θα ακούσεις από την αρχή. Πέρα έχουμε λογοκρισία στην εκπομπή και ότι ο Κρητικόπουλος δεν με αφήνει τελειώσει τη μαντινάδα, με επειδή απλά και μόνο τον κοίταξα. Ελένη, μα άκου τώρα. Άστα να την πει, δεν την πήγε σένα. Θα κοιτάω απέναντι. Ναι, ναι. Άμα κοιτά απέναντι, ναι, πες τη. Κοίτα μου, ωραία, αρσενικό. Πάλι με να ξαγίνει. Εγώ επήγα να δείξω ανωτερότητα και πάλι εσύ έπεσες στο ίδιο λάθος. Εντάξει, δεν έχει εντάξει, τέλος. Φίλες και φίλοι, όμως κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα με τη Σοφία, γελάσαμε. Εσείς περάσατε, εγώ δεν πέρασα καθόλου. Πιστεύω ναι. να περάσετε και εσείς μαζί μας, γιατί την Έρικα δεν μας νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς αυτή ήρθε εδώ πέρα να μας κάνει ζημιά. Λοιπόν. Είναι η νονά της εκπομπής, είπαμε η Έρικα. Μας βρήκε τον τίτλο. Μας βρήκε τον τίτλο, μας έγραψε το κείμενο για το σποτάκι. Και απαγορεύεται να ξανάρθει. Ναι. Ρε εσύ, με μένα δεν απέζεις. Παιδιά. Αμάν, αμάν, για τη χαό.
Ο Άρης ο Παπαδάκης λέει: κρατήστε το, λέει, Μρέ, διασκεδάζουν, είναι με τα κοπέλια του στο σπίτι και έχουν, λέει, λυθεί στα γέλια. Μα αυτό είναι ο σκοπός της εκπομπής μας. Ναι, παιδιά, το είπαμε, να ότι. Να κάνουμε χαβαλέ, να γελάσουμε, να πειράξουμε ένα τον άλλο, έστω και στραβά να γελάσουμε, να λογοκρίνουμε. Ναι. Ναι, είπαμε ότι αυτή η εκπομπή θα είναι μόνο για χαμόγελα, για γέλια, για πλάκες, για ανέκδοτα, για όλα αυτά. Για ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση. Για ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση, ναι. Κάπου όμως εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί δεν μας έμεινε χρόνος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα, την άλλη Τρίτη. Την άλλη Τρίτη, 9 με 11, συντονισμένη εδώ στις 9. Με το Μη και με το Σίγμα. Με το Μη και με το Σίγμα. Σας ευχαριστούμε όλους μα όλους και τον Κρήτη FM και τους συνεργάτες όλους, την Έρικα Τζαγκαράκη. Την αγαπώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους εσάς. Αν κάτι ξεχάσαμε, συγχωρήστε μας. Στην επόμενη εκπομπή. Καλό σας βράδυ. Να χαμογελάτε. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας. Ένας καινούριος, καινούριος άνεμος. Αμάν άνεμος. Έτσι κι αλλιώς αυτή ήρθε εδώ πέρα να μας κάνει ζημιά. Λοιπόν. Είναι η νονά της εκπομπής, είπαμε, η Έρικα. Μας βρήκε τον τίτλο. Μας βρήκε τον τίτλο, μας έγραψε το κείμενο για το σποτάκι. Και απαγορεύεται να ξανάρθει. Ναι. Ρε εσύ, με εμένα δεν θα παίζεις. Παιδιά. Ο Άρης ο Παπαδάκης λέει: κρατήστε το, λέει, Μρέ, διασκεδάζουν, είναι με τα κοπέλια του στο σπίτι και έχουν, λέει, λυθεί στα γέλια. Μα αυτό είναι ο σκοπός της εκπομπής μας. Ναι, παιδιά, το είπαμε, να ότι. Να κάνουμε χαβαλέ, να γελάσουμε, να πειράξουμε ένα τον άλλο, έστω και στραβά να γελάσουμε, να λογοκρίνουμε. Ναι. Ναι, είπαμε ότι αυτή η εκπομπή θα είναι μόνο για χαμόγελα, για γέλια, για πλάκες, για ανέκδοτα, για όλα αυτά. Για ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση. Για ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση, ναι. Κάπου όμως εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί δεν μας έμεινε χρόνος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα, την άλλη Τρίτη. Την άλλη Τρίτη, 9 με 11, συντονισμένη εδώ στις 9. Με το Μη και με το Σίγμα. Με το Μη και με το Σίγμα. Σας ευχαριστούμε όλους μα όλους και τον Κρήτη FM και τους συνεργάτες όλους, την Έρικα Τζαγκαράκη. Την αγαπώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους εσάς. Αν κάτι ξεχάσαμε, συγχωρήστε μας. Στην επόμενη εκπομπή. Καλό σας βράδυ. Να χαμογελάτε. Γελάτε. Να είσαστε όλοι καλά, γεια σας. Ένας καινούριος, καινούριος άνεμος, αμάν άνεμος. Έτσι κι αλλιώς αυτή ήρθε εδώ πέρα να μας κάνει ζημιά. Λοιπόν. Είναι η νονά της εκπομπής, είπαμε, η Έρικα. Μας βρήκε τον τίτλο. Ναι. Μας βρήκε τον τίτλο, μας έγραψε το κείμενο για το σποτάκι. Και να απαγορεύεται να ξανάρθει. Ναι. Ρε εσύ, με εμένα δεν θα παίζεις. Παιδιά. Ο Άρης ο Παπαδάκης λέει: κρατήστε το, λέει, Μρέ, διασκεδάζουν, είναι με τα κοπέλια του στο σπίτι και έχουν, λέει, λυθεί στα γέλια. Μα αυτό είναι ο σκοπός της εκπομπής μας. Ναι, παιδιά, το είπαμε, να ότι. Να κάνουμε χαβαλέ, να γελάσουμε, να πειράξουμε ένα τον άλλο, έστω και στραβά να γελάσουμε, να λογοκρίνουμε. Ναι. Ναι, είπαμε ότι αυτή η εκπομπή θα είναι μόνο για χαμόγελα, για γέλια, για πλάκες, για ανέκδοτα, για όλα αυτά. Για ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση. Για ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση, ναι. Κάπου όμως εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί δεν μας έμεινε χρόνος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα, την άλλη Τρίτη. Την άλλη Τρίτη, 9 με 11, συντονισμένη εδώ στις 9. Με το Μη και με το Σίγμα. Με το Μη και με το Σίγμα. Σας ευχαριστούμε όλους μα όλους και τον Κρήτη FM και τους συνεργάτες όλους, την Έρικα Τζαγκαράκη. Την αγαπώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους εσάς. Αν κάτι ξεχάσαμε, συγχωρήστε μας. Στην επόμενη εκπομπή. Καλό σας βράδυ. Να χαμογελάτε. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας. Ένας καινούριος, καινούριος άνεμος. Αμάν άνεμος.